Στον επόμενο μιλητή, ο κύριος Τζόρτζης, ο οποίος θα μας μιλήσει πότε η κυστεκτομή είναι απαραίτητη. Κύριε Τζόρτζης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Όπως βλέπετε, η ερώτηση που έρχομαι να απαντήσω είναι πότε η κυστεκτομή, δηλαδή ουσιαστικά ποιες είναι οι ενδείξεις της κυστεκτομής στους όγκους της οροδόχου κύστρας. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό, ότι παρόλη την πρόοδο που έχει γίνει είτε στην παθολογική ογκολογία, είτε στην ακτινοθεραπεία και στη μοριακή βιολογία, ο χρυσός κανόνας στη θεραπεία του καρκίνου της κύτταρης παραμένει χειρουργική. Και αυτό γιατί? Γιατί η εμβρία μπλοκεκτομή του οργάνου, συν ανάλογα αν είναι άντρας ή γυναίκα, προστάτης, σπερματοδόχης, κύστης ή γενετικά όργανα, και ο λεμφαδενικός καθαρισμός μας δίνει αρνητικά χειρουργικά όρια, τα οποία διασφαλίζουν αποτελεσματικότερο έλεγχο, τοπικό έλεγχο της νόσου, καθώς επίσης μια σαφή σταδιοποίηση για να προχωρήσουμε σε περαιτέρω θεραπεία ή όχι. Και ένα ερωτηματικό βλέπετε εκεί στη θεραπεία, αυτό αναφέρεται στο λεμφαδενικό καθαρισμό. Εδώ το debate συνεχίζεται και βλέποντας τη βιβλιογραφία, καθένας βλέπει ότι όλο και μεγαλύτερες σειρές από μεγάλα ογκολογικά κέντρα αναφέρουν τη χρησιμότητα πλέον σαν θεραπεία, δηλαδή όσους περισσότερους λεμφαδένες βγάλει, δηλαδή φτάσει μέχρι τον διχασμό της αορτής, τόσο καλύτερη πρόγνωση έχουν αυτοί οι ασθενείς. Παρ' όλα αυτά, ακόμα όλες αυτές οι μελέτες δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο εκείνο, το level of evidence, ώστε να μπουν στις οδηγίες. Έτσι, του 2008 οι οδηγίες Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας είναι ότι είναι ακόμα σταδιοποίηση. Άρα, ο λεμφαδενικός καθαρισμός δεν πρέπει να είναι μεγάλος. Και ας δούμε λίγο ποιες είναι εκείνες οι περιπτώσεις που κάνουμε κυστεκτομή. Βλέπετε εδώ κάποιες περιπτώσεις, τις οποίες θα δούμε μία-μία. Αλλά προτού τις δούμε, θα ήθελα να πω το εξής. Κάποια γεγονότα που έχει ο διαιθητικός καρκίνος, δηλαδή αυτός που έχει διηθήσει το μη. Και όχι διαιθητικός καρκίνας κατά τους παθρογανατόμους, που συχνά συγχαίεται, διαιθητικό, οι παθρογανατόμοι λένε την διήθηση του χωρίου. Κλινικά διαιθητικός καρκίνος θεωρείται αυτός που έχει διαιθήσει τον εξωστήρα. Και αυτό τι συμβαίνει. 20% των περιπτώσεων στην αρχική διάγνωση έχουν διαιθητικό καρκίνο. Ένα 20-30% ο διαιθητικός καρκίνος προέρχεται από πρόοδο από επιφανειακό. Και εκείνες οι περιπτώσεις φαίνεται ότι πάνε χειρότερα, έχουν χειρότερη πρόγνωση. Ένα 50% των ασθενών που θα έρθουν για πρώτη φορά και θα διαγνωστούν με καρκίνο του οροδόχου κύστης έχουν τοπικά προχωρημένο ή μετάσταση. Και όπως βλέπετε, και ένα ποσοστό αρκετά σοβαρό, ένα στους τρεις περίπου, έχουν λεμφαδενική. Και ας δούμε μία-μία τις περιπτώσεις που είπαμε. Το κλασικό που μαθαίνουμε όλοι, όλα τα βιβλία το περιγράφουν, ότι οι όγκοι σταδίου ΤΑΦ2 ως 4α με χωρίς λεμφαδενικές μεταστάσεις, τουλάχιστον δεν ξέρουμε, γιατί και ένα άλλο πρόβλημα μεγάλο είναι το πρόβλημα της υποσταδιοποίησης. Δεν υπάρχει κάποια τεχνή, ούτε η αξιονική τομογραφία. Η μαγνητική φαίνεται ότι έχει κάποια καλύτερα αποτελέσματα στη λεμφαδενική σταδιοποίηση. Μπορούν όμως να έχουν 100% ακρίβεια και να μας ορίσουν τη λεμφαδενική ή όχι μετάσταση. Και όταν προφανώς δεν υπάρχουν μεταστάσεις απομακρυσμένες. Και εδώ βλέπετε δύο μεγάλες μελέτες από δύο μεγάλες σειρές, μία ευρωπαϊκή και μία αμερικάνικη. Η πρώτη, εκείνη που βλέπετε, η αμερικάνικη, είχε περίπου 1.475 ασθενείς. Αυτό που με έκανε εντύπωση και γι' αυτό τα παραθέτω είναι η διαφορά, όπως βλέπετε, της επιβίωσης, της πενταετής επιβίωσης disease free survival, δηλαδή ελεύθερης νόσου, που παρουσιάζουν αυτές οι δύο μελέτες. Βλέπετε στα 5 χρόνια που συγκρίνονται ότι 89 έναντι 63, 78 και 62 έναντι 31 και ενώ 50 έναντι 21. Βλέποντας λίγο καλύτερα, κάποιος βλέποντας έτσι από πρώτη ματιά, είπε: άρα οι Αμερικάνοι κάνουν κάτι καλύτερο και ζουν περισσότερο οι ασθενείς τους. Βλέποντας καλύτερα τους ασθενείς αυτούς και διαβάζοντας το ΠΕΠΕ, φάνηκε ότι δεν φτάνει μόνο η κυστεκτομή για να φτάσουμε αυτά τα αποτελέσματα. Πρέπει να υπάρχει και συνεργασία ογκολόγων. Και αυτό γίνεται, και αυτό όποιος ασχολείται με την ογκολογία φαίνεται καθημερινά περισσότερο ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Άρα, όπως είδαμε από όλα αυτά, ο καρκίνος του οροδόχου κύστρου, ο διαιθητικός, είναι μια κακή νόσος η οποία σκοτώνει. Και έτσι κάποια μηνύματα, θα λέγαμε, γιατί σε αυτή τη στιγμή της βιβλιογραφίας είναι σε κάτι editorial ή σε κάτι μικρές μελέτες, μιλάνε για την πρώιμη κυστεκτομή. Δηλαδή, οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ΤΑΦ1Β. Το ΤΑΦ1Β ήταν μια προσπάθεια σταδιοποίησης, μια καλύτερη σταδιοποίησης των όγκων που διηθούν το χώριο, και το Β σημαίνει ότι έχουμε εντοβάτη δίθηση του χωρίου, πάνω από 1,5 χιλιοστό, οι οποίοι είχαν ή δεν είχαν δίθηση των λεμφαγγείων και inside του, στους ασθενείς αυτούς χωρίς να κάνουμε τίποτα άλλο, προχωράμε κατευθείαν στην κυστεκτομή. Οι υποστηρικτές αυτής της, θα λέγαμε, του ρεύματος είναι ότι σε αυτούς τους όγκους, όπως βλέπετε, ΤΑΦ1 grade 3 με inside του, η πρόοδος της νόσου είναι αρκετά μεγάλη.
υποσταδιοποίηση, δηλαδή να έχουμε έναν όγκο τον οποίο να είναι βαθύτερο, σε το πούμε απλά, από ό,τι συνήθως φαίνεται από μια απλή διουρηθρική, φτάνει σε μεγάλα ποσοστά. Καθώς επίσης αυτό που φάνηκε από τη μελέτη εδώ του Στάιν που είδατε περισσότερο, ότι ασθενείς με inside του ή ταφένα ή P1 παθρογανατομικά ζουν καλά και πολλά χρόνια. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως είπαμε, ακόμη και εδώ δεν έχουμε πάρει το level of evidence ώστε να περάσουν σαν οδηγίες. Και αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία είναι ότι πρέπει να γίνεται επανάληψη της διουρηθρικής, γιατί σε ένα μεγάλο ποσοστό, βλέπετε, 33-53%, ή έχουμε αφήσει όγκο πίσω, ίδιου σταδίου, ή αυτός ο όγκος δεν έχει σταδιοποιηθεί καλά, δεν έχουμε πάρει το μυϊκό εκείνο χιτώνα που πρέπει να πάρουμε, άρα είναι υψηλότερου σταδίου, άρα θα πρέπει να είχαμε προχωρήσει, όπως ξέρουμε, σε κυστεκτομή νωρίτερα. Και ξέρουμε επίσης τα αποτελέσματα του BCG στους ασθενείς αυτούς. Συγγνώμη. Μία μελέτη που καινούρια, πολύ καινούρια στο European Urology, που έρχεται να υποστηρίξει λίγο αυτή την τάση των τελευταίων χρόνων, είναι αυτή από ένα γερμανικό πανεπιστημιακό νοσοκομείο, όπου έγινε μια σύγκριση της πρώιμης versus έγκαιρης ή κυστεκτομής μετά από πρόοδο. 105 ασθενείς του σταδίου, όπως βλέπετε, που είχαν μεγαλύτερο ίσως από δύο παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι ήταν πολλαπλοί, όγκοι πάνω από 3 εκατοστά και inside. 51% των ασθενών δέχτηκαν, δεν είναι τυχιοποιημένη μελέτη, γιατί όπως καταλαβαίνετε σε αυτούς τους ασθενείς δεν μπορεί να κάνει τυχιοποίηση, δέχτηκαν κατευθείαν να πάνε για κυστεκτομή και το 49% μετά από πρόοδο. Και βλέπετε πρόοδος τι εννοείται, ίδιο στάδιο inside ή μεγαλύτερο στάδιο. Και όταν μελετήθηκε η δεκαετής Cancer Specific Survival, βρέθηκε ότι το 78% ζούσαν αυτούς που κάναν πρώιμη κυστεκτομή και το 51% μετά από πρόοδο. Και αυτοί είπαν ότι ο σημαντικότερος προγνωστικός παράγοντας στους ασθενείς τους αυτούς ήταν το inside του. Αυτό που ξέρουμε, μάλλον που ξέρουμε και έχει περάσει και στις οδηγίες, είναι ότι η έγκαιρη κυστεκτομή, δηλαδή πότε πρέπει να είμαστε πάνω από τον ασθενή και πότε πρέπει να αποφασίσουμε κυστεκτομή. Αυτό φαίνεται ότι όταν έχει αποτύχει το BCG, έχουμε κάνει ένα κύκλο BCG σε όγκους σταδίου TAF1, TAF-α. Εδώ φαίνεται ότι από καινούργιες μελέτες ότι το grade είναι αυτό που καθορίζει μάλλον τον όγκο, γιατί και οι ταφάλφα, παρόλο δεν έχουν διηθήσει το χώριο, το grade είναι εκείνο και οι μοριακές αλλαγές που έχουν γίνει είναι το ίδιο ισχυρές με ταφένα, με τους όγκους του ταφένα και αυτοί που έχουν και το inside το οποίο έχει αποτύχει. Εδώ υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Πώς πρέπει να γίνεται αυτό, σε ποιους πρέπει να γίνεται αυτό, δηλαδή σε ασθενείς που έχουν υποβρεθεί σε επανάληψη του, γιατί της διουρηθρικής. Γιατί εδώ πάντα υπάρχει το πρόβλημα ότι να μην έχουμε φτάσει στο βάθος, να μην έχουμε πάρει όλο τον όγκο. Άρα στους 3-6 μήνες που θα κάνουμε την πρώτη κυστεσκόπηση, στους 6 μήνες που θεωρείται η περίοδος εκείνη επικίνδυνη για να καθορίσουμε έτσι και την επικίνδυνοτητα του όγκου, ίσως ξαναβρούμε όγκο και πάμε σε κυστεκτομή χωρίς ουσιαστικά να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Και τελικά αυτοί οι ασθενείς έχουν ολοκληρώσει τις εγχύσεις τους. Παρ' όλα αυτά όμως, και ένα άλλο που πρέπει να τονιστεί είναι πότε θεωρείται αποτυχία στο BCG. Και εδώ έχουμε τρεις κατηγορίες. Νόσους ανθιστάμενοι, refractory στο BCG, είναι αυτοί που έχουμε μη βελτίωση ή πρόοδο της νόσου μέσα στους 3-6 μήνες. Και την πρώτη κυστεοσκόπηση, τη δεύτερη. Αντοχή είναι ότι όταν έχουμε μικρότερο grade ή stage στους 3-6 μήνες, τότε εδώ. Δεύτερος κύκλος BCG, γιατί αυτοί οι ασθενείς απαντάνε γύρω στο 50%. Και ριλάψη ή υποτροπή είναι ότι έχουμε μια περίοδο που έχουμε εξαφάνιση του όγκου και μετά από κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα έχουμε επανεμφάνιση. Η μόνη ομάδα η οποία προχωρεί κατευθείαν σε εξτεκτομή είναι αυτή η ανθιστάμενη. Δηλαδή που έχουμε μη βελτίωση ή πρόδοση νόσου εφόσον έχουμε τηρήσει τη δεύτερη διουρηθρική εκτομή και έχουμε ολοκληρώσει τις εγχύσεις. Και ας δούμε πάλι τους λόγους για τους οποίους υποστηρίζεται αυτή η τάση ότι της έγκαιρης κυστεκτομής. Ξέρουμε ότι το inside του που δεν ανταποκρίνεται στο BCG έχει 50% πιθανότητα να υποτροπιάσει. Ενώ το TAF-α που είναι ανθεκτικό στο BCG, όταν υποτροπιάζει, το δούμε ξανά στο τρίμηνο, 82% πιθανότητες πρόοδου της νόσου, ενώ αυτά που θα απαντήσουν έχουν 25% πρόοδου της νόσου. Και όπως ξέρουμε πάντα από τις άλλες μελέτες που είδαμε, ότι οι ασθενείς που όταν τους προλάβουμε σε αρχικά στάδια έχουν πολύ καλή επιβίωση. Παρ' όλα αυτά όμως, παρόλο το level of evidence και τα guidelines, όταν ρωτήθηκαν κάποιοι ουρολόγοι, η πρώτη μελέτη είναι από την Αμερική, τι κάνουν, είπαν ότι μόνο ένα στους 5 πάνε για κυστεκτομή. Ενώ οι υπόλοιποι ξαναδοκιμάζουν δεύτερο κύκλο BCG. Και μια γερμανική, τα γερμανικά μου δεν έφτανα στο να διαβάσω όλο το paper, διάβασα μόνο το abstract, στους ουρολόγους της Αξονίας, το 57% συνιστά κυστεκτομή μετά από τυχεία του BCG,
Παρόλα αυτά όμως φάνηκε ότι το PSG δεν χρησιμοποιείται τόσο συχνά στους Γερμανούς. Δεν ξέρω όμως για ποιο λόγο. Μια άλλη κατηγορία, μια άλλη ένδειξη για εξιτεκτομή είναι όταν έχουμε δίθηση από μεταβατικό επιθήλιο του προστατικού στρώματος ή των πόρων. Το σύνηθες εδώ είναι ένα δευτεροπαθής, δηλαδή κατά συνέχεια ιστού του από τον όγκο του σουροδόχου κύστος μέσα στον προστάτη. Όταν έχουμε έναν επιφανειακό της ουρίθρας, είναι γνωστό πλέον και από τις οδηγίες, ότι πρέπει να γίνει διουρηθρική, κάποιοι συνιστούν να γίνει και αφινεκτομή ώστε τον PSG, η ενδοκιστική μας χορήγηση, να φτάνει και να επαλήφει και τον προστάτη. Και παρόλα αυτά, όταν έχουμε αποτυχία σε PSG, σε επιφανειακό της προστατικής ουρίθρας, όταν έχουμε inside ουί καρκίνο των προστατικών πόρων, εδώ όπως βλέπετε, παρόλο συγγνώμη ότι δεν φαίνονται πάρα πολύ καλά, είναι από την παγκόσμια, από την ΣΥΟΥ, το Societe Internationale de Urologie, και φαίνεται εδώ, παρόλο ότι λόγω του ότι τα περιστατικά που είχαν αυτή την πάθηση ήταν πολύ μικρά, οι συγγραφείς λένε ότι δεν έχουμε την εμπειρία να σας πούμε πόσο θα ζήσουν ή δεν θα ζήσουν αυτοί οι ασθενείς, άρα προχωρήσετε εξιτεκτομή χωρίς να είμαστε σε θέση να σας πούμε αν συντηρητικά αυτοί θα πάνε καλά ή όχι. Ενώ όταν έχουμε δίθηση του στρώματος, τα πράγματα χειροτερεύουν, γιατί ένα 40-50% των ασθενών αυτών έχουν λεφαδενικές μεταστάσεις. Ενώ η επικουρική χημειοθεραπεία έχει φτωχά αποτελέσματα. Το πρωτοπαθές του προστατικού στρώματος και των πόρων είναι πάρα πολύ μικρό, το ποσοστό είναι πάρα πολύ μικρό. Και εδώ υπάρχουν κάποια debate, διότι λόγω των ποσοστών οι μελέτες είναι αδύνατες. Κάποιοι λένε ριζική εξιτεκτομή, άλλοι λένε μόνο ριζική προστατεκτομή με επικουρική χήμιο και άκτινο. Ενώ πάλι η νεοεπικουρική, η νεοάντζουβαντ θεραπεία εδώ δεν έχει τα αποτελέσματα. Οι άλλες ενδείξεις για εξιτεκτομή είναι όταν υπάρχει όγκο σε κόλπωμα, είναι κλασικές ενδείξεις. Όταν έχουμε πανθυλωμάτωση ή μία δυναμία να εξαιρέσουμε όλο τον όγκο γιατί είναι μεγάλος. Αδενοσία ή αποπλακώδες επιθήλιο, γιατί εκεί οι όγκοι αυτοί δεν είναι ούτε χήμιο ούτε άκτινο ευαίσθητοι. Καθώς επίσης και η εξιτεκτομή σωτηρίας, όταν έχουμε προσπαθήσει να διατηρήσουμε το όργανο με διάφορες τεχνικές που κυκλοφορούν και αυτό έχει αποτύχει. Και θα ήθελα να σταθώ σε δύο μελέτες για μια κατηγορία ασθενών που συνήθως λέμε είναι ανεχείρητη. Είναι αυτοί δηλαδή που έχουν TAF4β, δηλαδή ο όγκος κατά την αμφίχειρη ψηλάφιση, λέμε ότι είναι frozen pelvis, δηλαδή δεν κινείται, έχει διθύσει την πίελο και έχει θετικούς λεμφαδένες. Δύο μελέτες από δύο μεγάλα κέντρα της Αμερικής, από το Memorial, όπως βλέπετε εδώ, που συμπεριλάβανε 80 ασθενείς, έκαναν 4 κύκλους νεοάντζουβαντ με MVAC και φάνηκε ότι αυτοί που δεν είχαν καμία κλινική ανταπόκριση στη θεραπεία, κανένας δεν έδεισε στα 5 χρόνια. Κανένας δεν έφτασε τα 5 χρόνια. Αυτοί που είχαν κλινική ανταπόκριση, δηλαδή τι σημαίνει κλινική ανταπόκριση, ότι η κύστη άρχισε να ελευθερώνεται και φάνηκε ότι μπορούσε να αφαιρεθεί και όντως αφαιρέθηκε. Εδώ είχαν πενταετή επιβίωση 30%. Στην κατηγορία των ασθενών που φάνηκε ότι είχε κλινική ανταπόκριση αλλά δεν έγινε εξιτεκτομή γιατί αρνήθηκαν, πενταετή επιβίωση είχε μόνο το 8%. Άρα και τα αποτελέσματα εδώ στους συγκεκριμένους ασθενείς είναι καλά. Κάτι παρόμοιο φαίνεται εδώ και από τη μελέτη του MD Anderson. Και μάλλον καταλήγουν πάλι εδώ οι συγγραφείς ότι η εξιτεκτομή συνιστάται σε αυτούς που ανταποκρίνονται στη χημειοθεραπεία, ενώ στους μη ανταποκρινόμενους η χημειοθεραπεία είναι η μόνη τους θεραπεία. Και σαν συμπεράσματα ήθελα να πω ότι σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, όπως βλέπετε εδώ, υπάρχει το ερωτηματικό, τα πράγματα ακόμη δεν είναι ξεκαθαρισμένα. Σε ασθενείς που έχουν υποτροπιάσει από τη σωστή πλέον χρήση του PSG, εκεί τα πράγματα οδηγούν προς την κυστεκτομή, η κλασική μας ένδειξη, καθώς επίσης και σε ένα μικρό ποσοστό των ασθενών οι οποίοι έχουν απαντήσει θεραπεία. Όλα αυτά όμως θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν από μια ομάδα ειδικών που ασχολούνται με τον καρκίνο. Ευχαριστώ.